να συνεχίσει τη σφοδρή αντιπαράθεσή του με το Σωματείο Εργαζομένων του ΠΑΓΝΗ και τους συνδικαλιστές υγειονομικούς. Επέλεξε ανήμερα της Παγκόσμιας ημέρας υγείας ο διοικητής του νοσοκομείου. Με ανακοίνωσή του εγκαλεί το Σωματείο Εργαζομένων για την κριτική που ασκεί σε χειρισμούς οι οποίοι προκαλούν αντιδράσεις, όπως τα λουκέτα στις εξόδους κινδύνου, πρωτοβουλία η οποία θέτει σε κίνδυνο όσους βρίσκονται μέσα στο νοσοκομείο. Η τρομοκρατία δεν θα περάσει, ο αγώνας μας είναι διπλός και ενάντια στις ασθένειες και υπέρ των δικαιωμάτων ασθενών και εργαζομένων. Συνεχίζοντας την ίδια στάση, εκδίδουν καθημερινά ανακοινώσεις για οτιδήποτε, κατηγορώντας πότε την τεχνική, πότε την νοσηλευτική υπηρεσία για τις προτάσεις που υιοθετούνται και τις δράσεις που αναλαμβάνουν σε συνεργασία με τη διοίκηση. Ηρωνίες για τον ιδιαίτερο συναισθηματικό ρόλο των συνοδών ασθενών και την εκμετάλλευση της ανάγκης τους να είναι κοντά στον ασθενή τους είναι ανεπίτρεπτες και προσβλητικές, ειδικά όταν απευθύνονται σε υγειονομικούς που τυχάνει να βρίσκονται στη διοίκηση του νοσοκομείου. Οι έξοδοι κινδύνου είναι ελεύθερες, προφανώς για να επιτελέσουν το ρόλο τους ως τέτοιες και όχι ως ανεξέλεκτες είσοδοι, γιατί έτσι βολεύει ή γιατί έτσι έχουν μάθει. Σήμερα καταγγέλθηκε στο σωματείο μας περιστατικό από αναθυμιάσεις για κάποιες εργασίες που γινόντουσαν στο νοσοκομείο, με αποτέλεσμα εργαζόμενοι να βγουν από τα γραφεία τους γιατί δεν αντέχανε, αν θέλετε, το κλίμα που είχε δημιουργηθεί με τις κλειστές πόρτες όλες, χωρίς να μπορούν να πάρουμε αέρα. Αυτή είναι η κατάσταση σήμερα. Η κατάσταση έχει όνομα, έχει ευθύνες. Δεν είναι μόνο οι κίνδυνοι. Η υπαρκτή από σεισμό ή από πυρκαγιά, αλλά είναι ακριβώς και το θέμα της ελευθερίας, ότι δεν μπορείς να διασχίσεις όλο το νοσοκομείο, αν θέλεις ένα λεπτό να βγεις έξω για οποιαδήποτε δουλειά. Το υγειονομικό προσωπικό του ΠΑΓΝΗ, το οποίο δέχεται πλέον ασφυκτική πίεση από την αύξηση των νοσηλιών ασθενών με COVID, προχώρησε σε τρίωρη στάση εργασίας, υψώνοντας κραυγή αγωνίας για την εξάντληση των αντοχών και του νοσοκομείου και των εργαζομένων. Οι αντοχές αυτή τη στιγμή του συστήματος είναι οριακές. Και είναι κυρίως το φιλότιμο όλων των εργαζομένων, όλων των ειδικοτήτων στα δημόσια νοσοκομεία και στις δομές δημόσιας υγείας. Δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε στη μεσαιωνική πολιτική του εκφοβισμού και της παραπλάνησης. Έχοντας στο πλευρό τους συνδικάτα εργαζομένων και εκπροσώπους των συνταξιούχων, διαδήλωσαν στην είσοδο του νοσοκομείου, διεκδικώντας άμεσες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, αλλά και την αντίθεσή τους σε πρακτικές οι οποίες χαρακτηρίζονται μεσαιωνικές. Μαζί με τους συναδέλφους συναγωνιστές υγειονομικούς, διότι η κυβέρνηση θυσιάζει την υγεία του λαού στο βωμό του κέρδους. Μια ημέρα η οποία καταδεικνύει και στην Ελλάδα και σε όλο τον πλανήτη λόγω της πανδημίας την αναγκαιότητα ενός ισχυρού δημόσιου συστήματος υγείας. Οι συμβασιούχοι που έχουν έρθει στα νοσοκομεία έχουν ημερομηνία λήξης. Δεν μπορεί ένα σύστημα υγείας να στηρίζεται σε συμβασιούχους. Γι' αυτό λέμε να μονιμοποιηθούν οι συνάδελφοι αυτοί και να προσληφθεί και άλλο προσωπικό.